ατυχία στις θετικές προσπάθειες με αποβολή νωρίς. Τελικά βρέθηκε ο τρόπος και πάω. Είναι δίκαια το, δεν μπορεί να πειράσει τίποτα τελικά. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, πρώτο συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα και για την νίκη που καταφέραμε να κάνουμε για τέταρτη φορά φέτος κόντρα στη μία ομάδα που έχει πολύ δύσκολη έδρα. Γνωρίζουμε όλοι ότι από εδώ να περάσεις δεν είναι εύκολο. Ναι, παίξαμε σχεδόν 60 λεπτά με 10 παίκτες, αλλά πάλι πιστεύω ότι εμείς είχαμε περισσότερη κατοχή, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Ο τύπος δεν μας απέλησε καθόλου. Δεν θυμάμαι ότι υπήρχε κάποια ευκαιρία εκτός του πρώτου λεπτό που ήταν ένα απευθείας φάουλ, που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια ξεκάθαρη ευκαιρία. Εμείς πάλι είχαμε έλεγχο από το πρώτο λεπτό. Είχαμε δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες, δεν θυμάμαι το νούμερο, πόσες ευκαιρίες χάσαμε. Αλλά πάλι δίκαια κερδίζαμε και παλικαρίσια, τα έλεγα. Οι παίκτες δώσανε ο καθένας 100% και παραπάνω από αυτό και μπράβο τους. Είδαμε από το 30 και μετά όταν η ομάδα είναι με 10 παίκτες, να μην φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο που πάω και να παίκτει λιγότερο. Είναι θέμα τακτικής ή και της πολύ καλής φυσικής κατάθεσης που δείχνει ότι έχουν οι παίκτες και ξεχωρίζουν. Κοιτάξτε, θέμα τακτικής, εμείς είχαμε ένα σχέδιο που ξεκινήσαμε να παίξουμε όπως παίζουμε σχεδόν περισσότερα παιχνίδια. Μείναμε χωρίς τον επιθετικό. Ο Μπίσης Φαρή ήταν αυτός ο οποίος έμεινε μόνος του μπροστά. Είχαμε πάλι και σε αυτό το περίοδο από την αποβολή μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εμείς είχαμε περισσότερη κατοχή. Βέβαια, Όσο περνούσε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα. Πρώτο με τον Γερμά, ο οποίος εστάθηκε κάποιο πρόβλημα, κάποιο πόνο πίσω στο δικέφαλο. Μετά δεύτερη αλλαγή πάλι ήταν με τον Πέλκα, που ουσιαστικά τρίτη αλλαγή ήταν με τον Πέλκα, ο οποίος γύριζε το αστράγαλό του και δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Αλλά πάλι οι παίκτες που μπήκαν από το πάγο ήταν έτοιμοι και δεν, όσο τιμάμε το παιχνίδι, δεν μας απειλήσε ο αντίπολος καθόλου και αυτό είναι κάτι θετικό. Παρακαλώ. Φοβηθήκατε καθόλου, μήπως γυρίσει το μάτς μπούμερα, τη λογική ότι χάνατε ευκαιρίες? Κοίταξε, πάντα σκέφτεσαι όταν χάνεις τόσες ευκαιρίες ότι μπορεί να σου βάλει ο αντίπαλος γκολ, γιατί νόμος του ποδοσφαίρου είναι αυτό. Όταν δεν βάζεις γκολ και χάνεις πολλές ευκαιρίες, αλλά ευτυχώς εμείς παίξαμε πολύ πειθαρχημένα όλοι όσο αφορά την άμυνα. Βγαίναμε πολύ καλά μπροστά και τα δύο μπακ και μεσαίοι παίχτες και βέβαια και ο Μιστακίδης μετά όταν μπήκε μέσα. Και εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι είχαμε δημιουργία και μετά από την αποβολή, πιστεύω. Υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο θετικό, ο Μιστακίδης, μπήκε και κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Αλλά υπάρχει και δύο αρνητικά, μάλλον. Ο Σάχος με τις μεγάλες ευκαιρίες, που είναι ένα παιδί το οποίο έχει πιεστεί κατά τα ψέματα, θέλει να προσαρμοστεί το παλέμι. Και ο Κλάος με την Κόκκινη. Πώς το σχολιάζετε αυτό, γιατί και για τον Κλάος έχει γίνει τεράστια κουβέντα φέτος. Κοιτάξτε, όσο αφορά τον Μισταχίδη, το πρώτο είναι ο παίκτης ο οποίος γνωρίζουμε τι μπορεί να μας δώσει. Και σήμερα έπαιξε από τη στιγμή που μπήκε και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Όσο αφορά τον Κλάους, σίγουρα μια αποβολή που δεν έπρεπε να γίνει. Μια λάθος στιγμή, τα έλεγα, που δεν θέλω να τον δικαιολογήσω καθόλου. Γνωρίζει και ο ίδιος ότι είναι λάθος. Και τον τρίτο, ποιον ρωτήσατε? Για τον Σάχο. Ο Σάχο είναι ένας παίκτης ο οποίος μας βοηθάει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ανεβαίνει όσο αφορά και το φυσικό κομμάτι και τακτικά είναι πολύ καλός. Παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργεί, μπορεί να μπει από πίσω σαν κρυφτός επιθετικός, ο οποίος έχει δείξει και στο παρελθόν και σήμερα. Τώρα βέβαια, ευκαιρίες χάνονται,
συνεχίζουμε να χάνουμε, αλλά εύχομαι ότι και αυτό θα αλλάξει. Εύχομαι ότι κάποιες φορές και από τις δύο ευκαιρίες θα βάλουμε ένα ή δύο γκολ. Πιστεύω ότι θα γυρίσει. Coach, η ομάδα σας πάει σαν ένα τρένο και σαν να έχει γίνει κάτι μετά το μάχο του Ατρόμητο. Δηλαδή και στατιστικά να το βάλουμε κάτω. Βάλουμε το παίζει να αφήσει να ρίξει. Κερδίζετε συνεχώς. Μετά από εκείνη την ήττα, το θέμα του Ζαβέλα, η ομάδα πάει τρένο. Τι έχει συμβεί από τότε και ο ΠΑΟΚ πάει τόσο κρυφό? Κοιτάξτε, σε αυτό το παιχνίδι δεχτήκαμε 4 γκολ. Έγινε κάτι που είναι πολύ σπάνια να σημαίνουν τέτοια πράγματα. Να έχεις 3 να χάνεις σε 20 λεπτά 4-3. Μαζευτήκαμε όλοι, καταλάβαμε που κάναμε λάθη. Η ομάδα έχει ενωθεί, η ομάδα είναι, όπως δείχνει, ενωμένη. Δουλεύουν ο καθένας, παλεύει για τον άλλον και παραπάνω από όλους για την ομάδα. Αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί, όχι μόνο εμένα, πιστεύω και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και βέβαια σε όλους τους άνθρωπους που είναι μέσα στην ομάδα. Η δουλειά μας είναι αυτή, εμείς πρέπει να συνεχίζουμε. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει κάτι σπουδαίο να κάνουμε. Ακόμα είμαστε στη θέση που μένα προσωπικά είμαι σίγουρος και τους παίκτες μας απογοητεύεται. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την θέση στην πίνακα που βρισκόμαστε και παλεύουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα και κάποια παιχνίδια από το παρελθόν, όποια μπορούν στα επόμενα παιχνίδια να μας φέρουν εκεί που αξίζουν. Να είμαστε. Coach, προκαταβολικά συγγνώμη θα σε ρωτήσω, γιατί στο ρωτάνε πολύ τώρα τελευταία, αλλά είχαμε εξέλιξη. Είστε ο προπονητής που κράτησε τον Περέιρα εδώ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει η εξέλιξη που λέει ότι φεύγει στην Κολόν. Το σκεπτικό αυτής της αποχώρησης, και αν πιστεύετε ότι με Πρίγιο Βιτσουάρντα και με το καλό Ενρίκε που ήρθε και πιθανώς να ανακοινωθεί αύριο, είστε εντάξει από τις μεταγραφές? Ναι, είμαι εντάξει από τις μεταγραφές με αυτούς τους παίκτες που ήρθανε. Βέβαια για τον Περέιρα με ρωτήσετε πολλές φορές και εγώ δεν έχω πρόβλημα να σταματήσω ξανά. Ο παίκτης ζήτησε ο ίδιος να φύγει. Ο παίκτης είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να μείνει. Είπε ότι εγώ θέλω να φύγω. Εγώ δεν μπορώ να υποσχετώ σε κανέναν, ούτε σε αυτούς που είναι βασικοί σήμερα, ότι θα παίξετε από εδώ και πέρα 10 ή 15 ή 20 παιχνίδια. Ούτε στον ίδιο. Ο καθένας όταν έρχεται στην ομάδα δεν έχει στο συμβόλαιο ότι πρέπει να παίζει. Έτσι, ο καθένας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να παλεύει για την θέση του να μπει μέσα στην 11 και στη 18. Και όπως εννοώ και τον ίδιο παίκτη. Αυτό είναι κάτι που εγώ σημαίνει δεύτερη φορά. Ζήτησε να φύγει, θέλει ο ίδιος να φύγει, δεν αισθάνεται καλά εδώ. Τι να σου πω. Τώρα εγώ να βγω και να πω όχι, μείνε εδώ και θα παίξει όλα τα παιχνίδια. Όχι, δεν μπορώ ούτε σε αυτόν ούτε σε κανέναν. Όποιος είναι πιο βασικός παίχτης, δεν θα το πω αυτό. Πρέπει να παλεύεις, να δουλεύεις και να παλεύεις για την ενδεκάδα και να είσαι εκεί. Ζήτησε να παίζει για Κοιτάξτε, δεν είναι ευχαριστημένος λογικά με αυτές τις 6 μήνες πόσο έπαιξε. Okay. Εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ προσπαθώ να βγάλω 100% από το καθένα. Όχι. Όχι. Για τον Μπρίγιοβιτς, τον έχετε δει πλέον, πότε υπολογίζετε να είναι απόλυτα έτοιμος για να πείτε ότι θα παίξει πια? Κοιτάξτε, ο Μπρίγιοβιτς γνωρίζουμε όλοι ότι το τελευταίο του παιχνίδι, έπαιξε πριν 2-3 μέρες, ήταν 12 Δεκεμβρίου. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται, κάθε μέρα είναι καλύτερα και βέβαια περιμένουμε να γίνει 100% έτοιμος να μπει μέσα. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα γίνει. Πιστεύουμε ότι σε επόμενες μέρες τώρα, αν θα γίνει Τετάρτη ή άλλη Κυριακή, θα δούμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ο παίκτης να είναι καλά, να αισθάνεται καλά και να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.